Βόλακα, δόξα Βόλακα, Μέγα Αλέξανδρο Ξηροποτάμου, 1-2 για του ασταμάτητου φιλοξενούμενου που μετά την ήττα τη Πρεμιέρα από την Προσοτσάνη μετρούν τρει νίκε σε τρει αγώνε και σε δύσκολα παιχνίδια. Για το Βόλακα, ο Λευτέρη Ροδίτη παρέταξε ένα παγκάκι, δύο χαλκίδι, τρία καρπιτσάρι. Στο τέλο μπήκε ο Μπραζιώτη. Πέτρο Ποσχοψίου, Δημήτρη Στάικο, στο ημίχρονο στη θέση του μπήκε ο Κασό. Βασιλιάδη Μίλτο, Γιάννη Σίγκο. Κώστα Ράμπαλη, Ηλία Μουζενίτοφ, στο 36 στη θέση του μπήκε ο Γιάννη Τσαμπάζη. Ηλία Σταμπούλη Μαλίκη, στο 39 στη θέση του μπήκε ο Νίκο Στάικο. Από την άλλη πλευρά, για τον Ξηροπόταμο, ο Αντώνη Παπάζη παρέταξε. Ένα Ζιάκα, δύο Κελεσίδη, τρία Καρασαβίδη, τέσσερα Πάνο, στο 83 μπήκε ο Πάπος, πέντε Τσιάρα, έξι Καλαϊδόπουλο, εφτά Τανούση, οχτώ Μήτρου, εννιά Ανδρέα Κιωσέ, στο 90 μπήκε ο Σπυρίδης, δέκα Καρασαβίδη και έντεκα Λυκίδη, στο 90 μπήκε ο Κούλιος. Ρέφερι της αναμέτρησης το βλέπετε στο κέντρο του γηπέδου, ο Αντώνης Σιαμανής, με πρώτο βοηθό τον κύριο Ζήρδα και δεύτερο βοηθό τον κύριο Μπουλή. Πάμε να δούμε λοιπόν τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Εδώ η ομάδα της Δόξας Βόλακα, που εθνιδιάστηκε, είναι η αλήθεια, τον αντίπαλο, στο πολύ δυνατό ξεκίνημα που έκανε ο Ξηροπόταμος. Τα έχουμε πει για τον Μεγαλέξανδρο, πολύ ποιοτικός, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι φέτος. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πρώτη προσπάθεια επίθεσης για τον Βόλακα. Το πολύ ωραίο γήπεδο του Βόλακα. Θα κόψουν ή του Ξηροποτάμου. Ένα γύρισμα προς τα πίσω λαθασμένο. Πολύ γρήγορο ο Τανούση. Κλέβει την μπάλα. Βγαίνει λίγο πλάγια. Άριελ Τανούση. Κάνει και μια τρίπλα. Θα μπει με στην περιοχή. Τανούση. Θα γυρίσει. Αυτογκολ. Άτυχος εδώ ο Βόλακας. Στη σέντρα που πήγε να κάνει εκεί ο Άριελ Τανούση. Παρενεύει με το πόδι ο Πέτρος Μποσχοψίου. Ο αριστερός μπακ του Βόλακα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπετε εδώ Μποσχοψίου πήγε να βάλει την κόντρα για να παραχωρήσει κόρνερ. Δεν μπορούσε και ο Παγκάκης να κάνει κάτι. Τη βρήκε ο Μποσχοψίου. Άτυχος η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 ο Ξηροπόταμος με σκόρερ τον Πέτρο Μποσχοψίου με αυτόν τον γκολ. Τσιάρας εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα προς την περιοχή. Τανούση αφήνει να περάσει. Και ο Σες κάνει μια ενέργεια. Η μπάλα έρχεται και πάλι στον Τανούση. Ένα σιρτό σουτ θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα ο Παγκάκης. Το πρώτο γκολ το οποίο ήρθε πολύ νωρίς, πολύ γρήγορα για την ομάδα του Ξηροποτάμου, μόλις το έκτο λεπτό με τον Τανούση, και πάμε στο 25 και πάλι Τανούση μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια τρίπλα, πολύ ωραία πάσα στο Λυκίδη, Λυκίδη σταματάει, γυρίζει, σουτάρει, σκοράρει. Οι δυο τους πέρσι έκανα θαύματα στην επίθεση του Ξηροποτάμου και φέτος μας υπόσχονται πολλά πράγματα. Στο 25-0-2 ο Ξηροπόταμος παγώνει στην κυριολεξία του Βόλακα, ο οποίος κακά τα ψέματα πριν το μάτς ήταν το φαβορί της αναμέτρησης. Και πάλι επανάληψη, Χαλκίδης έκοψε την μπάλα, μπαίνει ο Τανούση, περνάει πολύ ωραία μεταβίβαση στο Λυκίδη, ωραία προσπίση του Λυκίδη, βρίσκει όσο χώρο χρειάζεται για να στείλει την μπάλα στη γωνία του Παγκάκη. Στο 25-0-2 ο Ξηροπόταμος. Και πάλι Τανούση, η πάσα στο Λυκίδη, Λυκίδης βρίσκει το λίγο χώρο που θέλει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 0-2 για τον Ξηροπόταμο. Ένα φάουλ εκτός περιοχής με τον Πάνο που είναι πολύ καλός στις εκτελέσεις για τον Ξηροπόταμο. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα πήρε πολλά φάλτσα, έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Παγκάκη. Και πάλι ο Ξηροπόταμος ένα κόρνερ από τα δεξιά, μουδιασμένος ο Βόλακας μετά τα δύο γκολ που δέχτηκε. Εκτελείται το κόρνερ, Τανούση έπιασε γεμάτα την μπάλα, η μπάλα πέρασε out. Χάθηκε καλή ευκαιρία για τον Ξηροπόταμο να κάνει το 0-3. Ένα πλάγιο με τον Πέτρο Μποσχοψίου από αριστερά για τους γηπεδούχους, μια κεφαλιά, αυτή είναι πολύ καλή ευκαιρία από κοντά, έγινε το σουτ, σωτήρια η επέμβαση από τον εξαιρετικό Ζιάκα. Θα δούμε και πάλι την επανάληψη. Εδώ η μπάλα πέρασε, μια πρώτη κεφαλιά, το σουτ από τον Νίκο Στάικο, από κοντά σωτήρια η επέμβαση από τον γκολκίπερ. Ένα φάουλ για τον Βόλακα, η μπάλα θα βρει πάνω στον Καρασαβίδη και θα περάσει κόρνερ. Κόρνερ που εκτελείται, είμαστε προς το φινάλε του ημιχρόνου. Μίλτος Βασιλιάδης σηκώνει την μπάλα, θα περάσει στο Χαλκίδη το δεξιό μπακ. Χαλκίδης θα προσπαθήσει να γεμίσει προς την εστία, εύκολα ο Ζιάκας θα μπλοκάρει την μπάλα. Και αυτή ήταν η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. 0-2 Ξηροπόταμος με το αυτογκόλ του Μποσχοψίου στο 6 και το πολύ ωραίο γκολ στο 25 του Λυκίδη. Μία μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλακα στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Νίκο Στάικο που μπήκε αλλαγίδα με σωτήρια η επέμβαση από τον Ζιάκα. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε δυνατά ο Βόλακας θέλοντας να πετύχει ένα γρήγορο γκολ να ξαναμπεί στο μάτς. Χαλκίδης, Στάικος, μπροστινή παλιά, πολύ καλή έξοδος από τον Ζιάκα, βγαίνει γρήγορα, μπλοκάρει την μπάλα, πολύ εμπειρός τερματοφύλακας. Εδώ ο Παγκάκης θα παίξει γρήγορα το βολέ για την ομάδα του Βόλακα, προσπαθώντας να βρει τον Στάικο, ο οποίος θα κάνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Γιάννη Σίγκος κατεβάζει την μπάλα, Στάικος κάνει μια προσπίση, ωραία η συνεργασία, πολύ καλή ευκαιρία, αλλά εδώ σωτήρια θα έρθει και θα μπλοκάρει για μια ακόμη φορά ο Ζιάκας στο τελικό σουτ που έγινε από τον Ηλία Σταμπουλή, αν είναι καλά, για την ομάδα του Βόλακα. Χάθηκε η ευκαιρία, περνάει ο χρόνος, μεγαλώνει το άγχος, βαραίνουν τα πόδια για τους γηπεδούχους. Σίγκος
σε μια εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα βρίσκει στο τείχος, θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Γιάκας. Το φάουλ που εκτελέστηκε τελικά από τον Δράμπαλη, τον Κώστα Δράμπαλη. Εδώ, Κώστας Δράμπαλης το εκτέλεσε, διαμαρτυρίες για χέρι εδώ του Βόλακα για πέναλτι, γι' αυτό βάλαμε και το replay. Μπλόκαρο τραυματοφύλακας, άλλη μια φορά με πιο κοντά την κάμερα. Εδώ ο Δράμπαλης εκτελεί, εδώ η μπάλα βρίσκει στον παίχτη του Ξηροποτάμου. Κοντά στη φάση ο Αντώνης Γιαμανής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μια προσπάθεια επίθεσης τώρα για τον Ξηροπόταμο στην κόντρα. Λογικό ήταν να ανέβει ψηλά όλος ο Βόλακας, ο Τανούση σε πολλά κέφια περνάει παράλληλη σέντρα, η μπάλα θα περάσει, δεν ακολούθησε κανείς τη φάση. Χάθηκε ευκαιρία. Ο Ξηροπόταμος λογικό ήταν στο δεύτερο ημίχρονο να κλείσει τις γραμμές του, θέλοντας να κρατήσει αυτό το πολύτιμο 0-2 του πρώτου ημίχρονου. Μίλτος Βασιλιάδης έξω από την περιοχή σε μια επίθεση για τον Βόλακα. Σηκώνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Προσπάθεια η κόντρα. Και εδώ τι έχουμε. Εδώ Αντώνης Καμανής κερδίζει για επιθετικό φάουλ τελικά πάνω στον παίχτη του Ξηροποτάμου. Σταματάει η φάση. Γιάννη Σίγκο με την μπάλα για τον Βόλακα. Από αριστερά Σίγκος κρατάει, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, ωραία προσποίηση, δύσκολη σέντρα, Ζιάκας στην κλειστή του γωνία πετάει την μπάλα σε κόρνερ, πήγαινε ευνηδιάσει εδώ ο Σίγκος, ο Ζιάκας δήλωσε παρόν, ο Σίγκος εκτελεί ο ίδιος το κόρνερ, απομακρύνεται η μπάλα μια κεφαλιά εκεί από τον κεντρικό αμυντικό των Ποσχοψίου, τον Πέτρο, η μπάλα πέρασε εκτός, μια κεφαλιά. Επίσης η μπάλα out προσπαθούσε με στημένα, με κάτω την μπάλα, γενικά να βρει διαδρόμους ο Βόλακας. Πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά του Ξηροποτάμου. Δεν έδωσε πολλές ευκαιρίες στον Ξηροποτάμο να κάνει ευκαιρίες. Εδώ Σίγκος σε ένα ωραίο σπριντ προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Θα κόψουν οι αμυντικοί. Νέα προσπάθεια από τον Μίλτο Βασιλιάδη. Βασιλιάδης μπαίνει στην περιοχή, πέφτει πέναλτι. Ο Αντώνης Χιαμανής κοντά στη φάση. Εδώ την προσπάθεια του Κελεσίδη δίνει πέναλτι σε ανατροπή. Πάνω στην ενέργεια του Μίλτου Βασιλιάδη να μπει μέσα στην περιοχή. Κατευθείαν Νίκος Στάικος παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι. Θα δούμε την επανάληψη της φάσης. Εδώ λοιπόν δεν διώχνουν καλά οι αμυντικοί. Στο 82 είμαστε. Μπαίνει ο Μίλτος Βασιλιάδης στη φάση και εδώ στο μαρκάρισμα του Κελεσίδη κοντά στη φάση ο Χιαμανής. Και εδώ φέρνουν κοντά την εικόνα για να δείτε την επανάληψη. Δίνει το πέναλτι για την ομάδα του Βόλακα στο 82. Εδώ και πάλι Βασιλιάδης πάει να μπει και Κελεσίδης τον ανατρέπει πέναλτι από τον ρέφερι της αναμέτρησης. Νίκος Στάικος στην εκτέλεση απέναντι στο Ζιάκα. Τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Στάικος εκτελεί ψύχρεμο πέναλτι. Ωραίο πέναλτι από τον Νίκο Στάικο. Η μπάλα στα δίχτυα μειώνει ο Βόλακας σε 1-2 στο τελευταίο κομμάτι του μάτς. Εδώ προσπαθεί να ψυχώσει και τους συμπαίκτες του. Στάικος που βοήθησε πολύ με την είσοδο του στο μάτς. Ήταν και τραυματίας, επανήλθε σίγουρα ο Βόλακας. Δεν είναι για τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Θα το δούμε ψηλά. Νέα προσπάθεια εδώ τώρα για τον Βόλακα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί, ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας του Ζιάκα. Ξηροπόταμος έκανε σωστή διαχείριση του μάτς. Ένα φάουλ για τον Ξηροπόταμο. Η μπάλα προς την περιοχή. Εύκολα ο Παγκάκης θα μπλοκάρει την μπάλα. Παγκάκης δίνει συνέχεια στο μάτς. Σίγκος, Μίλτος Βασιλιάδης. Έχουμε δει στο τελευταίο κομμάτι του μάτς. Θα κάνει μια σέντρα Ζιάκα. Πολύ καλή έξοδος, γρήγορη έξοδος. Θα πάρει και το επιθετικό φάουλ από τον παίκτη του Βόλακα και κίτρινη κάρτα. Νέα προσπάθεια για τον Βόλακα με τον Σταμπουλή. Η μπάλα πάει δεξιά. Θα γίνει μια σέντρα. Πήγε να πάρει την κεφαλιά ο Στάικος. Δεν μπόρεσε. Απομακρύνει η άμυνα του Ξηροποτάμου. Εντείνεται η πίεση του Βόλακα στα τελευταία λεπτά. Ωραία ο Δράμπαλης γυρίζει προς τα πίσω. Σταμπουλής θα γεμίσει. Πέτρος Μοσχοψιού πήγε να κάνει το σούτ της Γιάκας και πάλι δηλώνει παρόν στη γωνία του και απομακρύνει την μπάλα. Επιμένει ο Βόλακας στο μισό γήπεδο τα τελευταία λεπτά. Λογικό. Πίεση Χαλκίδης, αφήνει την μπάλα να περάσει. Θα γίνει μια προσπάθεια, ένα μακρινό σουτ. Την μπάλα θα φύγει εκτός εστίας. Out για τον Βόλακα. Ένα σουτ εκεί από τον Κασό. Νέα προσπάθεια από δεξιά, μια κάθετη πάσα για τον αρχηγό της ομάδας, τον Ηλίαντο Σταμπουλή. Σταμπουλή πέρασε, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα. Εδώ σηκωμένη η σημαία του βοηθού για κόρνερ. Δεν την πρόλαβε να βγάλει τη σέντρα. Εδώ ξανά η επανάληψη με τον Σταμπουλή, τον αρχηγό. Η σέντρα και εδώ ο καταλογισμός του κόρνερ. Νέο γέμισμα, Στάικος θα κάνει μια ακόμη κεφαλιά. Πάει να μπει και ο Τσαμπάζης στη φάση. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Η μπάλα θα φύγει εκτός κόρνερ. Και ο Παγκάκης στην τελευταία φάση του μάτσα έχει προωθηθεί στο κόρνερ. Και παραλίγο ο Παγκάκης εδώ να γίνει ο ήρωας της ομάδας να ισοφαρίσει σε 2-2. Κεφαλιά από κοντά. Δείτε ο Παγκάκης, ο τερματοφύλακας, κεφαλιά ενστικτοδός. Και πάλι ο Ζιάκας, ο κορυφαίος παίκτης του μάτσα, θα βγάλει τη φάση και θα κρατήσει τη νίκη για την ομάδα που είδατε. Σωτήρια επέμβαση από τον Ζιάκα. Λήξη αγώνα, πολύ μεγάλο διπλό. Δικαίως το πανηγυρίζουν του Ξηροποτάμου. Δόξα Βόλακας, Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 1-2. Μια δύσκολη εβδομάδα τριών παιχνιδιών. Ήθελα να παίξουμε ένα παιχνίδι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ
πολύ επιθετική ομάδα. Ήρθαμε με αμυντικούς προσανατολισμούς, θέλοντας να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Είτε ήταν αυτό η ισοπαλία, είτε ήταν οι τρεις πόντοι. Τα παιδιά τα αποκρίθηκαν 100% στο σχηματισμό μας. Πετύχαμε γρήγορα ένα γκολ σε κόντρα στη ροή, δηλαδή ήμασταν πίσω στη μένη. Βγήκαμε στην κόντρα, κάναμε ένα γκολ, πετύχαμε και ένα δεύτερο γκολ και από εκεί και πέρα πιστοχωρήσαμε πάλι όπως και στα δύο πρώτα και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Θεωρώ ο αντίπαλος είχε περισσότερο την κατοχή του. Απλά δεν δεχόμασταν ευκαιρίες μέχρι και το 80, νομίζω αν έχει δύο τελικές θα θυμάμαι καλά. Εμείς βγήκαμε άλλη μια φορά από πλάγια βέβαια. Τέλος καλό, όλα καλά. Εύχομαι να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Έχουμε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στην ομάδα του Λευτέρη, πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Ναι, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτά που παντώνεις. Ήρθε μια ομάδα η οποία ήρθε με αμυντικούς προσανατολισμούς. Το γνωρίζαμε αυτό ότι θα γίνει κάπως έτσι. Δυστυχώς στην πίεση που δεχτήκαμε ότι να σκοράρουμε λίγο γρήγορα ψυχολογική πίεση για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο, ήρθε ένα ατομικό λάθος στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ξεκινήσαμε να κυνηγάμε το σκορ. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε λίγο την πίεση πιο μπροστά, αλλά το στυλ παιχνιδιού τη ομάδα του Ξεροποτάμου δεν μα άφησε τέτοια περιθώρια γιατί έπαιζε με μεγάλε μεταβιβάσει και από την άκρη μου την μπάλα από την εστία τη χωρί να περάσει πάρα από τη μισή γραμμή. Δυστυχώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει. Κάπω έτσι κλείσει το πρώτο μήχρονο. Πριν κλείσει το πρώτο μήχρονο, έχουμε ένα ακόμη ατομικό λάθο και διπλασιά στα τέρματα η ομάδα του Αντώνη. Στο δεύτερο μήχρονο ρισκάραμε, αλλάξαμε σχηματισμούς, αλλάξαμε πρόσωπα, αλλάξαμε παίκτες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ρήγματα σε μια πολυπρόσωπη άμυνα. Κατά κάποιο τρόπο το κατορθώσαμε περισσότερο από το πρώτο μήχρονο, γιατί στο πρώτο μήχρονο νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι αν κάναμε τη τελική προσπάθεια. Αν είχαμε μία. Στο δεύτερο μήχρονο οι τελικές ήταν αρκετές, αλλά και αυτές ανούσες. Τώρα η κυκλοφορία που είπα, Αντώνης, το να κυκλοφορώ την μπάλα στο αμυντικό μου τρίτο και στο μεσαίο τρίτο, χωρίς να φτάνουμε μπροστά στην περιοχή για να γινόμαστε απειλητικοί, δεν έχει κανένα νόημα. Ανούσια η κυκλοφορία, ανούσια αυτή η κατοχή, αν δεν μετουσιώνεται με τελικές προσπάθειες. Πέρα για πέρα, δίκαιη η νίκη του Ξεροποτάμου, να τους συγχαρώ, να τους ευχηθώ καλή συνέχεια και πιστεύω γιατί η δικιά μου ομάδα ήταν ένα μάθημα το οποίο πιστεύω ότι και άλλες ομάδες. Όταν θέλουν αυτό να παίξουν μέσα, θα παίζουν κάπως έτσι. Για την αυταπάρνηση και για το πάθος το οποίο έδειξε ο Ξεροπόταμος αξίζει αυτή τη νίκη, νομίζω ότι εμείς πρέπει να συνταχθούμε και από εδώ και πέρα η συνέχεια πιστεύω να είναι καλύτερη. Καλή συνέχεια και στην δικιά μου την ομάδα και στην ομάδα του Αντώνη.